Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια ανάλυση της αγοράς για να δούμε εάν αυτό είναι το bottom, δηλαδή το χαμηλότερο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει το bitcoin, ως αποτέλεσμα λοιπόν και για τα altcoins, λοιπόν όλα τα κρυπτονομίσματα ουσιαστικά, το πώς θα κινηθούν, εάν θα παραμείνουν στάσιμα, αν θα συνεχίσει το bear market και θα έχουμε κι άλλη τόση ή θα αλλάξει πορεία λοιπόν σιγά σιγά και θα έχουμε σταθερή ανωδική πορεία προς τα πάνω. Οπότε λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί διάφορους δείκτες, θα δούμε και κάποιες άλλες αναλύσεις άλλων λοιπόν, που έχουν κάνει για την τιμή του bitcoin και θα συγκρίνω λοιπόν τις πληροφορίες αυτές με το παρελθόν ιστορικά, το πώς κινήθηκε η τιμή του bitcoin και της αγοράς, λοιπόν ποια γεγονότα και ποιες καταστάσεις λοιπόν ανέβασαν την τιμή του bitcoin και οδήγησαν λοιπόν την αγορά σε bull run και ποια άλλα σε bear market. Οπότε, καλώς ήρθατε ξανά, like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις. Σήμερα δεν δουλεύει το μικρόφωνο μου, οπότε κάνω χωρίς μικρόφωνο, ελπίζω να ακουστεί κάπως καλά για σας. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram. Προσοχή στους scammers που φτιάχνουν fake accounts στο Instagram και σας υπόσχονται interest αν τους στείλετε κρυπτονομίσματα. Δεν πρόκειται να σας ζητήσω ποτέ να μου στείλετε κρυπτονομίσματα ή οτιδήποτε άλλο περίεργο. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τις αναλύσεις της αγοράς τώρα και να δούμε λοιπόν κάποιους δείκτες και κάτι που παρατήρησα λοιπόν εντελώς στοιχεία ήταν το εξής. Καταρχήν και στις προηγούμενες αναλύσεις είχαμε δει λοιπόν ότι ο λόγος που έπεσε το bitcoin και η αγορά δεν είχε να κάνει μόνο με την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Είχαμε να κάνουμε λοιπόν με μια παγκόσμια ανησυχία και ανασφάλεια λοιπόν στις αγορές και οδήγησε έτσι λοιπόν την αγορά των κρυπτονομισμάτων και το bitcoin σε μια πτώση. Κάτι το οποίο λοιπόν έγινε και στην αγορά των μετοχών και στο S&P 500, όπου λοιπόν ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Ιανουάριο, βασικά από εδώ ξεκίνησε 4 Ιανουάριο και τα γεγονότα, η ανασφάλεια και οι απειλές για πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Αμερικής κτλ. Και όλα λοιπόν και οι απειλές, τα νέα τέλος πάντων για αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική κτλ. Οδήγησαν λοιπόν όλα αυτά την αγορά εδώ κάτω των μετοχών λοιπόν και έφτασε λοιπόν ουσιαστικά στο ίδιο σημείο που είχε φτάσει και την προηγούμενη φορά λοιπόν στο άλλο bear market που είχαμε λοιπόν στην άλλη πτώση που είχαμε με την αγορά στα κρύπτο, εδώ πέρα λοιπόν που είχε φτάσει το bitcoin πάλι στα 40, λίγο κάτω από τις 40.000, ήταν λοιπόν ακριβώς την ίδια περίοδο που είχε ξεκινήσει λοιπόν η πτώση από τις 7-8 Σεπτεμβρίου μέχρι αυτήν εδώ λοιπόν τη φάση και εδώ λοιπόν είχε ξεκινήσει ακριβώς την ίδια περίπτωση. Εδώ λοιπόν είχαμε τότε την Evergrande όπου είχε ανακοινώσει ότι θα πτωχεύσει κτλ. Ακόμα δεν έχω μάθει αν όντως πτώχευσε και τελείωσε ή θα πτωχεύει κάποια στιγμή και πάλι, αλλά τα νέα λοιπόν τέλος πάντων είχαν υποκαλέσει λοιπόν αυτή την πτώση τότε. Και εδώ λοιπόν και φοβόμασταν, η αλήθεια είναι αυτή την πτώση, το είχαμε κάνει ανάλυση και με τον Γιώργο στο κανάλι, ότι φοβόμασταν μια πτώση εδώ πέρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις για το πώς κινείται. Anyway, τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι τότε πήρε λοιπόν τα πάνω της αγορά και ουσιαστικά σε κάθε τέτοια πτώση στο S&P 500 λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια μεγάλη πτώση ιστορικά, άμα τη δούμε λοιπόν από την πανδημία και μετά, τουλάχιστον μπορούμε να πάμε και πιο πίσω, αλλά κάθε τέτοια πτώση λοιπόν οδηγεί σε άνοδο μετά. Ίσως να είναι εύκολο να επενδύσετε και σε αυτά. Anyway, βέβαια η απόδοση είναι μικρότερη σε αυτά, αλλά okay. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια ιστορικά μετά από κάθε τέτοια πτώση λοιπόν υπάρχει άνοδο μετά. Οπότε ουσιαστικά τώρα βλέποντας λοιπόν ιστορικά και τους δείκτες και μιας και εντάξει τα είδαμε όλα ό,τι ήταν να δούμε και με την Ρωσία, Ουκρανία, Αμερική κτλ. Οπότε λοιπόν ό,τι ήταν απειλές, ό,τι ήταν να επηρεαστεί η αγορά από απειλές πολέμου, επηρεάστηκε. Τώρα λοιπόν αναμένεται να συνεχίσει η αγορά προς τα πάνω και οι ανακοινώσεις για τα επιτόκια έχουν επηρεάσει ήδη αναλυτικά την αγορά, οπότε λοιπόν δεν έχει κάτι άλλο να επηρεάσει από νέα. Εκτός από κάποια περίεργη έκπληξη, θα ξεκινήσει κάποιος πόλεμος με κάποια άλλη χώρα, δεν ξέρουμε. Αλλά με όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής, λοιπόν, θεωρητικά λοιπόν έχουμε τελειώσει τουλάχιστον, με όσα ξέρουμε. Οπότε λοιπόν αναμένεται να συνεχίσει από εδώ πέρα σιγά σιγά η αγορά. Τώρα, στο bitcoin, αν δούμε από την άλλη λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, okay, έχει μια δίσταση εδώ πέρα και δεν ξεπερνάει τις 38.000 δολάρια, έχει φτάσει λοιπόν μέχρι αυτό το σημείο, αλλά δεν έχουμε από τις 22 Γενάρη και μετά, δεν έχουμε και άλλη πτώση ουσιαστικά. Έχουμε μια μικρή υποστήριξη εκεί στα 35, στα 36.000 τα λέγαμε και λοιπόν έχουμε μια μικρή αύξηση προς τα πάνω. Ιστορικά λοιπόν, αν το δούμε και σύμφωνα και με τη μέθοδο του Wyckoff για το πώς γίνεται το accumulation και distribution τα λοιπά που έχουμε πει και σε άλλες φορές και σαν κύκλος της αγοράς που τώρα κοντεύουμε λοιπόν τους 2 μήνες, πρέπει να έχει κλείσει σε αυτό το σημείο.
Προσοχή, δεν λέω, δεν προσπαθώ να σας δώσω επίδοση ότι τελειώσαμε με το bear market και πάμε τώρα να αγοράσουμε όλοι. Σε καμία περίπτωση. Θα σας πω, έχω και άλλους δείκτες και και άλλα πράγματα, λοιπόν, στο τέλος θα βγάλω ένα συμπέρασμα. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά που έχουμε να δούμε. Έχουμε λοιπόν την πτώση και πάμε να δούμε τώρα και άλλες αναλύσεις και άλλα γεγονότα μέσα στην αγορά που επηρεάζουν ιστορικά προς τα κάτω και προς τα πάνω. Κάποιες άλλες αναλύσεις λοιπόν λένε ότι το bottom είναι 36.000 και ότι ας πούμε ότι μετά θα αναμένεται, ας πούμε, για παράδειγμα, άνοδος. Έτσι. Κάποιες άλλες αναλύσεις στην αγορά. Τι άλλα πράγματα έχουμε εδώ, άλλες ανακοινώσεις, άλλες μάλλον αναλύσεις που βλέπουμε εδώ είναι ότι οι φάλαινες έχουν αρχίσει και αγοράζουν. Δηλαδή, εδώ είχαμε μια στασιμότητα και τώρα βλέπουμε ξαφνικά ζήτηση από τις φάλαινες. Και οι φάλαινες, να ξέρετε, δεν αγοράζουν μια, γιατί ξέρουν ότι θα εκτοξευτεί η τιμή άμα βάζανε, ας πούμε, 200-500 εκατομμύρια, ένα δις με μια και 2-3 δις, ας πούμε, θα ανέβαινε πολύ. Θα ανέβαινε 5-10-15% η τιμή άμεσα. Αν μπορούσε να πιάσουν σε τέτοιο βαθμό. Ιστορικά λοιπόν και με κάποιες άλλες αναλύσεις που έχω δει είναι ότι δεν αγοράζουν με μία σειρά να πειράσουν, αλλά αγοράζουν σταδιακά λοιπόν, ναι, όταν μπαίνουν σε κάποιο κρύπτο. Οπότε βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε τις φάλαινες, όπου ουσιαστικά οι φάλαινες είναι αυτές που επηρεάζουν σημαντικά και όταν μπαίνουν οι φάλαινες έχουν κάνει και αρκετή καλή ανάλυση, θα λέγαμε, προτού αποφασίσουν ότι θα μπουν λοιπόν και θα αγοράσουν την πτώση. Οπότε λοιπόν εδώ φαίνεται ότι αγοράζουν αυτή τη στιγμή την πτώση. Αρκετοί και οι φάλαινες. Πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Τώρα είχαμε μια είδηση λοιπόν υπέρ των κρυπτονομισμάτων σήμερα ότι η Fed επιδοκιμάζει τα κρυπτονομίσματα. Δεν έχω διαβάσει όλη την ανάλυση, είδα μερικά headlines, αλλά okay, ίσως να αναφερθώ σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο αναλυτικά. Εκεί λοιπόν που είχαμε τα negative news που επηρεάζουν αναλυτικά λοιπόν την αγορά, τώρα έχουμε λοιπόν και κάτι. Βέβαια δεν είναι ότι αυτή η είδηση και μόνο επηρέασε, ανέβασε την αγορά, αλλά έχουμε λοιπόν τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν εργοστάσια παραγωγής, εξόρυξης bitcoin που χτίζονται αυτή τη στιγμή στο Τέξας, στην Αμερική. Και κάποια news που λένε ότι θα έχουμε προβλήματα με την εξόρυξη του bitcoin κτλ. Θεωρώ πως δεν ισχύουν και ίσα-ίσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα στρατηγικά σχέδια σε διάφορες χώρες για την συνέχεια και την ανάπτυξη του, για τη συνέχεια και στο να μην σταματήσει ποτέ ουσιαστικά η εξόρυξη του bitcoin. Οπότε έχουμε και στο Τέξας και έχουμε σε διάφορες χώρες κτλ. Τα έχουμε πει νομίζω και σε προηγούμενες αναλύσεις για να μην επεκταθώ πολύ. Και το hash rate και η δυσκολία στην εξόρυξη λοιπόν, λόγω του ότι συνεχίζεται κανονικά η εξόρυξη και απλά τα εργοστάσια, οι υπολογιστές τέλος πάντων και οι φάρμες μάλλον, όχι τα εργοστάσια, συνεχώς μεγαλώνουν και το hash rate του bitcoin λοιπόν συνεχώς ανεβαίνει και η δυσκολία της εξόρυξης. Απ' την άλλη λοιπόν βλέπουμε επίσης και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Πέρα από την πτώση έχουμε εκτίμηση του ανταλλακτήριου FTX 32 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, πέρα από το φόβο και την πτώση που έχουμε στην αγορά. Στην Τουρκία λοιπόν είχαμε πει okay, απλά όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα υπάρχει εξέλιξη εκεί πέρα, υπάρχει τεράστια εξέλιξη. Γιατί έβλεπα συνέχεια και στο YouTube όταν έμπαινα, όταν ήμουν Τουρκία και έψαχνα κρυπτο, έβλεπα συνέχεια πάρα πολλά βίντεο στα τουρκικά και στο Twitter. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχα εικόνα πριν, ήταν πραγματικά απίστευτο και φαίνεται ότι και η κυβέρνηση της Τουρκίας γεννάει προς τα κρύπτο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε. Απλά κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην αγορά. Έτσι. Προσπαθούμε να μαζέψουμε λοιπόν το κάθε σημαντικό κομμάτι για να βγάλουμε συμπέρασμα. Έτσι. Τώρα δεν στηριζόμαστε στην Τουρκία, προς Θεού. Απλά προσπαθώ να μαζέψω λοιπόν όλα τα σημεία του puzzle για να βγάλουμε συμπέρασμα. Έχουμε λοιπόν την αύξηση όπως είπαμε. Τώρα σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και η διεφθαρμένη κυβέρνηση της Κίνας, θα λέγαμε, γιατί ο λαός δεν φταίει σε αυτή την περίπτωση σε κάτι. Ξεκινάει λοιπόν και χτίζει ένα πιλωτικό blockchain πρόγραμμα λοιπόν για τη χώρα την ίδια και όχι για παγκόσμια χρήση λοιπόν. Οπότε και αυτοί, παρόλο που κάνουν μπαν τα κρυπτονομίσματα διότι θέλουν να έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο και ξέρουν ότι μέσα αν αφήσουν τα κρυπτονομίσματα στη χώρα δεν μπορούν να έχουν έλεγχο, αλλά θέλουν την τεχνολογία του blockchain φυσικά να τη χρησιμοποιήσουν. Οπότε λοιπόν είναι, πώς το λένε, αναπόφευκτη η εξέλιξη του blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Δεν μπορούν να τη σταματήσουν. Αν τη σταματήσουν από κάπου αλλού λοιπόν θα υπάρχει υποστήριξη και ανάπτυξη ακόμα περισσότερο. Μετά έχουμε αιτήσεις από την Fidelity Investments για δύο crypto metaverse ETFs. Έχουμε τα ETFs τα οποία έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα βίντεο, τα οποία λοιπόν περιμένουμε έγκριση και αυτά μπορούν να αλλάξουν την πορεία των κρυπτονομισμάτων και πλησιάζουμε. Έχουμε λιγότερο από 5-6 εβδομάδες
για τις αιτήσεις λοιπόν που αναμένεται να λάβουν έγκριση. Και έχουμε και αυτά εδώ που θα μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολλά. Έτσι και, πάρει το Fidelity έγκριση για αυτά τα δύο crypto metaverse ETFs, πάρει έγκριση, θα αλλάξει πάρα πολύ την πορεία, γιατί θα δώσει ελπίδα και για τα υπόλοιπα crypto ETFs. Και έτσι και γίνονται και αυτά, μετά άλλαξε ουσιαστικά όλη η τάση της αγοράς και εκεί μετά αναμένεται ένα πολύ δυνατό bull run. Οπότε έχουμε λοιπόν και αυτό στα σχαρία που ψήνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε και πολλά άλλα που έχουμε πει ήδη εδώ και τόσες, εδώ και δύο μήνες που δίνουν νέα και ανακοινώσεις, εξελίξεις και τα λοιπά γύρω από την αγορά. Έχουμε τόσα πράγματα υπό εξέλιξη όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, blockchain, NFTs, metaverses κτλ. Πόσα και πόσα metaverses είναι αυτή τη στιγμή under construction και συνέχεια βλέπουμε κάθε μέρα η τάδε εταιρεία, το τάδε πρόγραμμα, το τάδε brand μπαίνει στο metaverse και όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν την πορεία, αλλάζουν λοιπόν τις αγορές. Τι άλλο έχουμε να δούμε εδώ πέρα, sports betting company μπαίνει στο metaverse με επένδυση 133 εκατομμυρίων. Βλέπουμε λοιπόν συνέχεια είσοδο στο metaverse από έξυπνους και μεγάλους παίχτες. Και έχουμε λοιπόν και άλλες αναλύσεις που λένε ότι αυτό που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή το bottom, το bitcoin. Η τεχνολογία του blockchain έχει απεριόριστη χρήση αυτή τη στιγμή στο internet, σαν digital, σε διάφορα πράγματα, σε διάφορους τομείς. Έχουμε κάτι το οποίο είχαμε δει και εγώ επειδή συνεχώς παρακολουθώ την αγορά και κάνω και βίντεο κτλ. Και πιθανόν οι περισσότεροι να μην έχετε παρακολουθήσει όλα τα νέα και όλες τις εξελίξεις για την αγορά όσο έχω παρακολουθήσει εγώ. Αλλά όσο περισσότερο τα παρακολουθείτε λοιπόν, έστω και τις θετικές, τουλάχιστον τις θετικές εξελίξεις, τα καλά νέα για την αγορά, έτσι λοιπόν μπορείτε να κρίνετε και στη συνέχεια ακόμα και να μην σας αναφορούν άμεσα εκείνη τη στιγμή απαραίτητα. Σε βάθος χρόνου λοιπόν πάντα σας ενδιαφέρουν, διότι για παράδειγμα το ότι αρκετές τράπεζες ήταν να κάνουν αίτηση το 2022 και να δώσουν κρύπτο στους πελάτες, εγώ το ήξερα από το 2021, κάπου το καλοκαίρι αν θυμάμαι καλά, ή το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί. Και το είχα πει. Και όσοι είχατε παρακολουθήσει τα βίντεο που κάνω για νέα και εξελίξεις και τα λοιπά, τα κρυπτονομίσματα, το είχατε, φαντάζομαι το είχατε ακούσει και το θυμόστε. Και τώρα λοιπόν έχουμε το 2022 300 αμερικάνικες τράπεζες, οι οποίες θα ξεκινήσουν να δίνουν bitcoin trading στους πελάτες. Δεν θέλουμε απαραίτητα, δεν είμαστε υπέρ των τραπεζικών συστημάτων όσοι είμαστε στα κρύπτο, αλλά από την άλλη αυτό θα αυξήσει την ζήτηση και θα ανοίξει περισσότερες πόρτες στο να επενδύσει περισσότερος κόσμος στα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή ακόμα και που δεν θέλουμε τις τράπεζες, αυτό είναι υπέρ μας και είναι υπέρ της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Οπότε λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη μας τόσα πράγματα που συμβαίνουν και τόση ανάπτυξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου λοιπόν, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το bottom της αγοράς, δηλαδή γύρω στα 36.000 και από εκεί και πέρα λοιπόν να υπάρχει άνοδος. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι σε μια εβδομάδα θα φτάσει το bitcoin 45-50 και φύγαμε προς τα πάνω, αλλά λοιπόν σταδιακή και σιγά σιγά καθώς αλλάζουν και οι τάσεις και αρχίζει και χαλαρώνουν λοιπόν με τις απειλές πολέμου και τα διάφορα και συνεχίζεται και λοιπόν και το. Και βλέπει ο κόσμος ότι δεν φτάνει, δεν θα φτάσει τώρα λοιπόν. Βλέπουν και οι Falnes και οι υπόλοιποι ότι δεν θα φτάσει κάτω από τις 30.000. Μετά λοιπόν θα μπουν για να μην χάσουν το τρένο. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέποντας όλα όσα βλέπω αυτή τη στιγμή, δίνω περισσότερες πιθανότητες στο να είναι το bottom της αγοράς. Βέβαια, δεν μπορώ να αποκλείσω και άλλη πτώση. Και δεν μπορώ να πάρω ξεκάθαρη θέση, διότι είναι αυτό που δεν μπορώ να προβλέψω είναι το άγνωστο, αυτό που δεν ξέρουμε δηλαδή. Έτσι. Και το άγνωστο λοιπόν είναι στις ατζέντες και δεν ξέρουμε τι υπάρχει, όπως αυτό που επηρέασαν λοιπόν όλο το Γενάρη την αγορά και πάνω λοιπόν σύμφωνα με τα σχέδια αυτών που ελέγχουν και κινούν ουσιαστικά την αγορά. Εμείς έτσι όπως και να έχει, αν λοιπόν κατανοήσουμε έστω και τα βασικά της αγοράς και κάνουμε κάποιες λοιπόν έστω και κάποιες βασικές κινήσεις, θεωρώ ότι μπορούμε να βγούμε επωφελημένοι από την αγορά. Ιστορικά λοιπόν να θυμάστε το εξής, επίσης σημαντικό. Είχαμε λοιπόν την άνοδο του bitcoin και της αγοράς τον Οκτώβριο και μέχρι λοιπόν τα τέλη και αρχές Νοεμβρίου και ουσιαστικά εδώ πέρα λοιπόν είχαμε και άλλα negative news. Σε αυτό το σημείο νομίζω πρέπει να είχαμε κάτι για την Evergrande και εδώ λοιπόν ήταν πολύ πιθανό να είχαμε από αυτό το σημείο πτώση. Και αυτό που ίσως νομίζω ήταν κάπου εδώ, στα 25-27, ναι, σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν υπήρχε πιθανότητα να είχαμε τότε ένα bear market, λόγω όλων των καταστάσεων που γινόταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, να υπάρχει λοιπόν εκεί μια πτώση στην αγορά. Και αυτό που είχε σώσει λοιπόν σε αυτό το σημείο την αγορά και ανέβηκε και είδαμε ξανά να παίρνουν όλα τα κρύπτο πάνω, ήταν λοιπόν η ανακοίνωση του Facebook για το Meta και πήραν φωτιά λοιπόν τα Metaverse Projects, Sandbox Engine,
Μάνα, Decentraland κτλ. Κτλ. Και εκτοξεύτηκε. Και μετά λοιπόν ήρθαν τα πάνω κάτω, OK, έγιναν όσα έγιναν, τα έχουμε δει, για να μην επαναληφθώ με τα ίδια και τα ίδια. Αλλά αυτά που βλέπω λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά σχέδια για το πρώτο τρίμηνο του 2022 και πολλά projects που είναι αυτή τη στιγμή σε ανάπτυξη, αυτά λοιπόν είτε για NFTs, είτε για Metaverses, είτε Crypto Projects, είτε Bitcoin ETFs κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτά θα μπορούσαν άνετα να αλλάξουν τη τάση λοιπόν και την πορεία τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Βέβαια, δεν μπορώ να περιμένω πάνω από 45.000 το bitcoin για τις πρώτες 2 εβδομάδες. Θα λέγω ότι θα μου έκανε νόημα περισσότερο μετά τις 15 Φλεβάρι να ξεπεράσει, να σπάσει τα 45.000 το bitcoin και να συνεχίσει προς τα πάνω. Αλλά το να φτάσει το bitcoin 30.000 ή παρακάτω το δίνω λιγότερες πιθανότητες από το να είναι αυτό λοιπόν το bottom μέχρι και 35 εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι ότι θα πάει μόνο προς τα πάνω. Αλλά κατά μέσο όρο λοιπόν το bottom στα 36.000 και να κινηθεί λοιπόν σιγά σιγά σταθερά προς τα πάνω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν είναι κάποια υπόσχεση, αλλά με όσα λοιπόν βλέπω αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας τα σχόλια κάτω στην περιγραφή το βίντεο. Όχι με απλά ένα bear ή bull, αλλά κάντε μια ανάλυση, δώστε επιχειρήματα. Εδώ είμαστε να ανταλλάξουμε ιδέες. Προσπαθώ να μοιραστώ λοιπόν αυτά που βλέπω από την εμπειρία μου και τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες, αλλά δεχτεί φυσικά και οποιαδήποτε άποψη και ανάλυση. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις κρυπτονομισμάτων και οτιδήποτε άλλο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.